Σπίτης, στη σελίδα 705 και από το κεφάλαιο Λάμπτα Δέλτα. Κεφάλαιο Λάμπτα Δέλτα, Ιερεμίας ο προφήτης, σελίδα 705. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότε Ναβουγοδονόσορο βασιλεύσει Βαβυλώνος και πάσα η δύναμις αυτού, και πάντα τα βασίλεια της γης τα υποκείμενα υπό την χείραν αυτού, και πάντες οι λαοί επολέμουν κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων αυτής λέγον. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπαγε και λάλησον προς τον Σεδεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα, και είπε προς αυτόν ούτω λέγει Κύριος ιδού θέλω παραδώσει την πόλη ταύτην εις την χείραν του βασιλέως Βαβυλώνος, και θέλει κατακάψει αυτήν εν πυρή, και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πιαστεί και παραδοθεί εις την χείρα αυτού και οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τους οφθαλμούς του βασιλέως της Βαβυλώνος και το στόμα αυτού θέλει λαλήσει εις το στόμα σου και θέλεις υπάγει στην Βαβυλώνα. Άκουσον όμως τον λόγον του Κυρίου Σεδεκία βασιλεύ του Ιούδα. Ούτω λέγει Κύριος προς εσέ, περί εσού. Δεν θέλεις αποθάνει διαμαχαίρας, εν ειρήνη θέλεις αποθάνει και κατά τα σκάψεις τας εις τους πατέρα σου, τους προγενεστέρους βασιλείς τους υπάρξαντας πρόε σου, ούτω θέλουσι κάμι, καύσεις εισέ και θέλουσι σε κλάψει, λέγοντες ουέ Κύριε, διότι εγώ ελάλησα τον λόγον, λέγει Κύριος. Και λάλησε ενώ η Ιερεμίας ο προφήτης προς Σεδεκίαν, το βασιλέα του Ιούδα, πάντας τους λόγους τούτους εν Ιερουσαλήμ. Το δε στράτευμα του βασιλέως Βαβυλώνος επολέμει κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων του Ιούδα, των εναπολιφθησών κατά της Λαχής και κατά της Αζικά, διότι αύτε εναπελήφθησαν εν τες πόλες Ιούδα, πόλης οχυρέ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου, αφού ο βασιλεύς Σεδεκίας έκαμε συνθήκη με τα παντός του λαού του εν Ιερουσαλήμ, δια να κηρύξει εις αυτούς άφεσιν, ώστε να αποπέμψει έκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού Εβραίων ή Εβραίαν ελευθέρους, δια να μη έχει μηδείς δούλων Ιουδαίων αδελφών αυτού. Και ήκουσαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός εις ελθόντες συνθήκη του να αποπέμψωσιν έκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού ελευθέρους, ώστε να μην έχουσι πλέον δούλους αυτού. Υπήκουσαν λοιπόν και απέπεμψον. Μετά τα αυτά όμως, τους δούλους και τας δούλας, τους οποίους απέπεμψαν ελευθέρους, έκαμον να επιστρέψωσι και καθυπέβαλον αυτούς να είναι δούλοι και δούλε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ έκαμον διαθήκην προς τους πατέρας σας καθήν μέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, εξήκου δουλείας λέγον. Εν το τέλει 7 ετών αποπέμψατε έκαστος την αδελφήν αυτού, των αδελφών αυτού των Εβραίων, ως της επολύθησε και σε υπηρέτησε 6 έτη. Τότε θέλεις αποπέμψει αυτόν ελεύθερον από σου. Αλλά οι πατέρες σας δεν μιούκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίο αυτόν. Και εσείς τώρα έχετε επιστρέψει και κάμει το ευθές ενωπιών μου, κηρύττοντες έκαστος, άφεσιν εις τον πλησίον αυτού και είχετε κάμει συνθήκη ενωπιών μου, εν το οίκο εφού εκλήθη το όνομά μου. Αλλά επιστρέψατε και εμιάνατε το όνομά μου και κάματε έκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού να επιστρέψωση, τους οποίους είχετε αποπέμψει ελευθέρους κατά την θέληση αυτών και καθυπεβάλλατε αυτούς για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλε. Δια τούτο το λέγει Κύριος. Σεις δεν μιουκούσατε να κηρύξετε άφεσιν έκαστος εις των αδελφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Ιδού λοιπόν, λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεσιν εναντίον σας εις την μάχεραν, εις των λιμών και εις την πείναν. Και θέλω σας παραδώσει εις διασποράν εν πάση της βασιλείς της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους τους αθετήσαντας την διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετάλησαν τους λόγους της διαθήκης την οποία έκαμον ενώπιόν μου, ότε έσχισαν τον μόσχον εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τιμάτων αυτού, τους άρχοντας του Ιούδα και τους άρχοντας Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς, και πάντα το λαόν του τόπου, ήτινες επέρασαν μεταξύ των τιμάτων του μόσχου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχή αυτών. Τα δε πνεύματα αυτών θέλουν συνείς τη διατροφήν στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και σε δεκία
Βασιλέα του Ιούδα και τους άρχοντες αυτού, θέλω παραδώσει στη χείρα των εχθρών αυτών και στη χείρα των ζητούντων την ψυχή αυτών και στην χείρα του στρατεύματος του βασιλέως Βαβυλώνος, ήτινες ανεχώρησαν από σας. Ιδού θέλω προστάξει, λέγει ο Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς στην πόλη ταύτην, και θέλω συμπολεμήσει κατά αυτής και κυριεύσει αυτήν και κατακάψει αυτήν εμπειρή, και θέλω κάμει ερήμωση τας πόλης του Ιούδα, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Αμήν. Συνεχίζεται, αγαπημένα μου αδέλφια, η διαπραγμάτευση του Θεού με τον Ιερεμία, οι φανερώσεις και οι αποκαλύψεις του Θεού προς τον Ιερεμία και οι αποστολές του Θεού προς τον Ιερεμία, τον οποίον αποστέλει ο Θεός στο λαό Ισραήλ ημέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, ώστε να γνωρίσει ο λαός του Θεού την άποψη, τη γνώμη, το θέλημα του Θεού, και η πρόθεση του Θεού είναι μήπως ακούσουν, μετανοήσουν και επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Παρ' όλα αυτά, καταρχάς όταν τ' άκουσαν, ο Σεδεκίας έκανε μια συνθήκη με τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα, μια συνθήκη καλή ενώπιον του Θεού, ευλογημένη ενώπιον του Θεού, να υπακούσουν και να υποταχθούν στο θέλημα του Θεού, που είναι η άφεση στον 7ο έτος των δούλων γυναικών και ανδρών Εβραίων τον λοιπό λαό Ισραήλ. Δηλαδή, αν κάποιος Εβραίος ή Εβραία πτώχευε, τότε είχε δικαίωμα ο αδελφός του, ο Ισραηλίτης, να τον αγοράσει έναντι του χρέους και να είναι δούλος και δούλη. Τότε βεβαίως η δουλεία ήταν κοινό θέμα προς όλη την ανθρωπότητα, ακόμη και προς το λαό Ισραήλ. Δεν υπήρχαν μόνο οι ελεύθεροι, αλλά υπήρχαν και οι δούλοι, οι οποίοι ήταν είτε εκγενετής δούλοι, είτε, για τον κόσμο τουλάχιστον, είτε λόγω αποτυχιών, χρεών ή άλλων προβλημάτων. Για το λαό Ισραήλ όμως ο Θεός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο, ότι ο δούλος όφιλε να είναι δούλος στον άνθρωπο στον οποίο χρωστούσε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έτυχε, τύχαινε να είναι δούλος, αλλά μόνο για 6 χρόνια. Τον 7ο χρόνο είχε διατάξει ο Θεός, και θέλω να το δούμε, γιατί μέσα από αυτό θα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα για μας. Να πάμε λοιπόν στη σελίδα 73, να δούμε τη διαταγή του Θεού επάνω στο θέμα της δουλείας. Είναι Έξοδος 21 κεφάλαιο και 2ο εδάφιο. Έξοδος, βιβλίων Εξόδου, κεφάλαιο 21 και 2 εδάφιο. Εάν αγοράσεις δούλων Εβραίων, 6 έτη θέλει δουλεύσει, ενώ το 7ο θέλει εξέλθει ελεύθερος δωρεάν. Εάν εισήλθε μόνος θέλει εξέλθει. Εάν είχε γυναίκα, τότε η γυναί αυτού θέλει εξέλθει με ταυτού. Εάν ο Κύριος αυτού έδωκε σε αυτόν γυναίκα και γέννησε σε αυτόν υιούς ή θυγατέρας, η γυναί και τα τέκνα αυτής θέλουν συνείστε του Κυρίου αυτής. Αυτός δεν θέλει εξέλθει μόνος. Αλλά αν ο δούλος είπε φανερά, αγαπώ τον Κύριό μου, τη γυναίκα μου και τα τέκνα μου και δεν θέλω εξέλθει ελεύθερος, τότε ο Κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς και θέλει φέρει αυτόν εις την θύραν και εις τον παραστάτην της θύρας, και ο Κύριος αυτού θέλει τρυπεί στο οτίον αυτού με τρυπητήριον και θέλει δουλέψει αυτόν διαπαντός. Είναι ένα ωραίο διάταγμα του Θεού προς το λαό του. Εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα και κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα και είναι υποχρεωμένος να αγοραστεί από αυτόν που έχει τη δυνατότητα να τον αγοράσει, τότε πραγματικά θα είναι δούλος του, που δούλος σημαίνει ότι ανήκει στον Κύριό του, ότι δεν έχει δικό του θέλημα, δεν έχει δική του απόφαση, αλλά εκπληρώνει και εκτελεί κατά πάντα το θέλημα του Κυρίου του και ανήκει απολύτως στο θέλημα του Κυρίου του. Αυτός λοιπόν ο Κύριος έχει την δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει σαν δούλο 6 χρόνια και την υποχρέωση από το Θεό το 7ο έτος να τον απελευθερώσει δωρεάν, να τον αφήσει να φύγει δωρεάν. Και μάλιστα όχι 6 χρόνια δουλείας, αλλά υπήρχε μια συνεχόμενη 7ετία, που αν κάποιος εξαγοραζόταν τον 5ο χρόνο της 7ετίας,
τότε σε 5 χρόνια ήταν υποχρεωμένος να τον αφήσει ελεύθερο. Και τον 6ο χρόνο ακόμη, αν εξαγοραζότανε, τότε ήταν υποχρεωμένος σε 1 χρόνο να τον αφήσει ελεύθερο. Ήταν το λεγόμενο έτος της αφέσεως. Το οποίο βέβαια ο λαός Ισραήλ, παρόλη το διάταγμα και την εντολή του Θεού προς τον Μωυσή, πολύ λίγο μικρό χρονικό διάστημα το ακολούθησε και έκτοτε δεν τους άφηνε ελευθέρους. Εδώ όμως θα συνεχίσουμε και παρακάτω να δούμε κάτι. Εάν κάποιος λοιπόν ερχόταν παντρεμένος και εξαγοραζότανε, το 7ο έτος της αφέσεως, δηλαδή το έτος της αφέσεως, έπαιρνε τη γυναίκα του και ήταν ελεύθερος και αυτός και η γυναίκα του. Αλλά έχει μια διάκριση ο Θεός που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αν κατά τη διάρκεια της δουλείας ο κύριος αυτού έδιδε γυναίκα στον δούλο και ο δούλος έκανε και τέκνα, τον καιρό της αφέσεως είχε τη δυνατότητα αυτός να ελευθερώσει τον εαυτό του, να φύγει ελεύθερος, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει μαζί του τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του. Δηλαδή, ο δούλος στον οποίον έδωσε ο κύριος αυτού γυναίκα, ξέρει πάρα πολύ καλά και ήξερε ότι η γυναίκα αυτή δεν του ανήκει, αλλά είναι του κυρίου του. Και αυτό βεβαίως, αδερφοί αγαπητοί, έχει άμεση σχέση με την Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός θέλει να δουλώσουμε, εάν εμείς το θέλουμε, τον εαυτό μας εις τον Κύριο. Και αν η γυναίκα την οποία έχουμε μας την έδωσε ο Κύριος, δηλαδή όχι μόνο παντρευτήκαμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά αναγνωρίσουμε ότι και πριν παντρευτούμε και πριν έρθουμε στην Εκκλησία, πριν αναγεννηθούμε, πριν πιστεύσουμε, μας έδωσε μια γυναίκα ο Θεός, αλλά ο Θεός μας την έδωσε και δεν την βρήκαμε εμείς, δεν την πήραμε εμείς, τότε η γυναίκα δεν ανήκει στον δούλο, ανήκει στον Κύριο. Να το πω πιο καθαρά. Η γυναίκα μου δεν μου ανήκει. Ανήκει στον Κύριο. Η γυναίκα σου που είναι δική σου, δεν έχεις εξουσία επάνω της κτήτορος, έχεις εξουσία επάνω της σύνδουλου, έχεις εξουσία επάνω της συζύγου, αλλά δεν έχεις εξουσία κτήτορος. Δεν είναι δική σου, αν και ο Θεός την έδωσε, αλλά παραμένει δική του. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μεγαλύτερη φροντίδα. Να το πω ακόμη πιο καθαρά. Εάν η γυναίκα την οποία έχεις την έσωσε ο Χριστός, τότε η σωσμένη αυτή γυναίκα είναι και αυτή δούλη του Κυρίου και δεν σου ανήκει. Έχεις υποχρεώσεις να τη φροντίζεις, να την περιθάλτεις, να προσέχεις την πνευματική της κατάσταση και την πνευματική της ύπαρξη. Έχεις υποχρέωση να τη φροντίζεις να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις «δική μου είναι». Και όχι μόνο η γυναίκα την οποία σου έδωσε ο Κύριος δεν είναι δική σου, αλλά του Κυρίου, αλλά και τα παιδιά τα οποία έκανες με τη γυναίκα αυτή δεν είναι δικά σου, αλλά του Κυρίου. Εάν θέλεις να απελευθερωθείς από τη δουλεία, μόνος σου θα απελευθερωθείς. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ο Χριστός, αν θέλεις να φύγεις, κανένας δεν σε κρατάει, φύγε. Αλλά τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, εγώ θα τα φροντίζω, δικά μου θα είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων στην προσωπική μας και στην οικογενειακή μας ζωή. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον έρχεται εκ του Πατρός των Φώτων και παραμένει ιδιοκτησιακά στον Πατέρα των Φώτων, τότε ούτε θα σεβόμεθα τη γυναίκα μας σαν πραγματικά δούλη του Θεού, και εδώ θέλω να επιμείνω σε αυτό. Πρέπει να σεβόμεθα τη γυναίκα μας ως γύσα γυναίκα μας, αλλά σαν δούλη Θεού. Γιατί είναι δούλη Θεού? Γιατί λέει η Γραφή, στους δούλους μου και στας δούλας μου θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Και μιλάει για τις γυναίκες και τις παντρεμένες και τις ανήπαντρες.
που είναι μέσα στην εκκλησία και τους άντρες και τους πατρεμένους και τους ανήπαντρους. Η γυναίκα σου δεν είναι δική σου ιδιοκτησιακά, δηλαδή δεν είναι δούλη σου, είναι δούλη του Κυρίου. Και σαν δούλη του Κυρίου πρέπει να την προσέχεις. Και μάλιστα ξέρετε πως το λέει ο Απόστολος Πέτρος στην Καινή Διαθήκη που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, οι άνδρες ομοίως συνοικείται εμφρονή, με τας γυναίκα σας εμφρονήσει, αποδίδονται στη μήνη στο γυναικείο νοστικεύος εσθενέστερον, και πως και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Έτσι θα βλέπεις τη γυναίκα σου, ως συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής, όχι σαν υποζύγιο, σαν υπηρέτρια, σαν δικό σου πρόσωπο, δικό σου συγγενικό και φιλικό και αδελφικό, ναι, αλλά όχι δικό σου ως προς την εξουσία. Δεν έχουμε εξουσία στη γυναίκα μας, γιατί δεν είναι δική μας δούλη, είναι δούλη του Θεού. Που σημαίνει ότι με διαφορετικό τρόπο βλέπουμε. Βεβαίως το ίδιο και ακόμη περισσότερο ισχύει για τις γυναίκες με τους άντρες. Δεν είναι ο άντρας σου δικό σου και υποχείριο μάλιστα. Που σημαίνει δεν έχεις απέτηση, δεν πρέπει να έχεις απέτηση να σε εξυπηρετεί και να σε κάνει ευτυχισμένη, δηλαδή να διεκδικείς και να του ζητάς. Αυτό το οποίο ισχύει στη γυναίκα όπως και στον άντρα είναι ότι ο Θεός σου έδωσε τον άντρα για να τον κάνεις εσύ ευτυχισμένο. Όχι για να σε κάνει αυτός ευτυχισμένο. Εσύ προσφέρεις. Εσύ προσφέρεις αδελφέ τη ζωή σου. Εσύ προσφέρεις αδελφή τη ζωή σου. Και να ξέρουμε ότι όπως το ίδιο ισχύει για τους γονείς προς τα παιδιά. Δεν μας τα έδωσε ο Θεός για να μας δίνουν λεφτά όταν μεγαλώσουν. Παλιά ξέρετε τι λέγανε στην Ελλάδα. Κάνε παιδιά για να έχεις να φας όταν γεράσεις. Δεν είναι αυτή η πρόθεση του Θεού, ούτε η εντολή του Θεού. Άσχετα αν ο Θεός λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά ταυτόχρονα λέει ότι οι γονείς τις αυρίζουν για τα παιδιά και όχι τα παιδιά για τους γονείς. Άρα τα παιδιά ο Θεός τα έδωσε και στα εμπιστεύθηκε όχι σαν δικά σου, σαν δούλους Θεού, σαν παιδιά του Θεού να τα μεγαλώσεις. Ποιος μπορεί για να το καταλάβουμε καλύτερα να φανταστεί ότι ο Ιησούς ήταν γιος της Μαρίας και ότι θα έπρεπε η Μαρία να του λέει τι θα κάνει. Και όταν κάποια στιγμή η Αγία Μητέρα του Κυρίου του είπε «Ίνον δεν έκουσι», η απάντηση του Κυρίου ήταν καταλυτική. «Τι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, αλλά ο Κύριος μου θα μου πει τι θα κάνω». Το ίδιο ισχύει για τον άντρα. Δεν θα του πεις εσύ αδελφή τι θα κάνει. Να το συμβουλεύσεις βέβαια μπορείς. Να του πεις τη γνώμη σου επιβάλλεται. Αλλά να επιβάλλεις τη γνώμη σου είναι αμαρτία και μεγάλη αμαρτία. Θα βρεις τον πελά σου. Δεν θα της πεις, αλλά ταυτόχρονα και δεν θα του πεις εσύ τι θα κάνει. Ναι, αλλά λέει ο λόγος του Θεού, η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, γι' αυτό εγώ θα πω στη γυναίκα μου να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Δεν το λέει σε σένα ο Θεός αυτό. Δεν λέει στον άντρα, ξέρεις, η γυναίκα σου πρέπει να υποτάσσει σε σένα. Δεν το λέει αυτό στον άντρα. Στη γυναίκα το λέει. Αδελφοί, ξέρεις τι λέει ο Θεός, να υποτάσσε στον άντρα σου. Και δεν λέει στη γυναίκα, στον άντρα να σέβεται τη γυναίκα του, να τον σέβεται η γυναίκα του και να υπακούει σε αυτόν, αλλά στη γυναίκα το λέει. Είναι εντολή του Θεού προς τη γυναίκα να υποτάσσεται και να σέβεται τον άντρα της. Είναι εντολή στον άντρα να αγαπάει και να περιθάλπτει τη γυναίκα. Δεν θα παίρνουμε τις εντολές που λέει στον άλλον και θα τους λέμε έλα να το κάνεις. Όχι, αυτός θα δώσει λογαριασμό για το Λόγο του Θεού. Εγώ θα δώσω λογαριασμό για αυτά που μου λέει εμένα ο Θεός. Και θέλω σας παρακαλώ αδερφοί αγαπητοί, οποιασδήποτε ηλικίας κι αν είμαστε, νεόνυμφοι ή γέροντες, να έχουμε σοβαρή γνώση του θέματος. Η γυναίκα σου δεν είναι δική σου. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, δεν είναι δική σου δούλη. Είναι δική σου γυναίκα, δεν είναι δική σου δούλη.
είναι δούλη του Κυρίου. Εφόσον αναγεννήθηκε, εφόσον πίστεψε, αφού δέχτηκε τον Χριστό, τη βάφτισε ο Κύριος με πνευμάγιο, δούλη του Κυρίου είναι. Εσύ δούλος της γυναίκας σου και η γυναίκα δούλη του άντρα της. Δεν θα ζητήσω από τη γυναίκα μου να γίνει δούλη μου. Δεν μου το λέει αυτό ο Θεός. Ο Θεός μου λέει εγώ να γίνω δούλος της γυναίκας μου και να την υπηρετώ. Και δεν θα ζητήσει ο Θεός στη γυναίκα μου να γίνω εγώ δούλος της. Θα κάνεις ό,τι σου λέω. Είμαι γυναίκα σου, το απαιτώ. Όχι, αυτά τα πράγματα είναι έξω από την Εκκλησία, έξω από το θέλημα του Χριστού και στην πραγματικότητα έξω από την ευλογία του Θεού. Τον άντρα σου τον έδωσε για να τον υπηρετείς, για να τον φροντίζεις. Ο άντρας σου να σε βοηθάει σε ό,τι δεν μπορείς να κάνεις και πιάτα να πλένει και να σφουγγαρίζει και ό,τι χρειάζεται εφόσον εσύ δεν μπορείς, αλλά και τον άντρα σου τον έδωσε για να τον υπηρετείς, να του μαγειρεύεις. Έχω ακούσει γυναίκες, όχι αδελφές ευτυχώς, αν και έχει πάρει ταυτή μου κάτι, εγώ δεν μαγειρεύω στον άντρα μου. Και ξέρετε πόσο λυπάμαι. Τι θα πει δεν μαγειρεύεις τον άντρα σου? Να σηκωθεί μόνος του να φτιάξει το πρωινό. Καλά δεν τον αγαπάς να καθίσετε μαζί να πιείτε τον καφέ? Εγώ κοιμάμαι. Πρόσεξε να μην κοιμηθείς για πολύ. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν παίζουμε αδερφοί με το Θεό. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μακροθυμεί, αλλά δεν εμπέζεται. Θα φροντίζει ο άντρας τη γυναίκα σαν δούλη Κυρίου. Και θα φροντίζει η γυναίκα τον άντρα σαν δούλο Κυρίου. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε αστιάκια, ούτε η γνώμη μας και οι απόψεις μας. Είναι ο αψευδής λόγος του Θεού που όποιος παίρνει στη σάρκα σκεφτόμενος διαφορετικά, αυτό που θα θερίζει τη ζωή του είναι η φθορά. Φθορά. Δεν σέβεσαι, δεν τιμάς τον άντρα σου, φθορά θα αντιμετωπίζει τη ζωή σου. Δεν αγαπάς, δεν περιθάλπτεις τη γυναίκα σου, φθορά θα αντιμετωπίζει τη ζωή σου. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θερίζει. Αν σπέρνεις τη σάρκα, θερίζει φθορά. Αν σπέρνεις το πνεύμα, και ποιο είναι η σπορά στο πνεύμα? Η υπακοή στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τότε θα θερίζει ζωή αιώνια. Και σας παρακαλώ να σοβαρευθούμε στα πράγματα του Θεού και να μην τα παίρνουμε επιπόλαια, γιατί εάν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα πράγματα του Θεού επιπολέως, θα βρούμε τον πελά μας. Στον άντρα σου θα πρέπει να είσαι πολύ σοβαρή και στη γυναίκα σου θα πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός. Και όλοι μαζί, στην Εκκλησία πιο πολύ σοβαροί. Στην Εκκλησία ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Χριστό. Δεν είναι καπρίτσιο που λέμε μη μασάς τσίχλα. Δεν είναι καπρίτσιο που λέμε στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε με σαγιονάρες και με βερμούδες και με σόρτς. Εάν στη δουλειά μας και στον προϊστάμενό μας και στον διευθυντή μας ερχόμαστε ενδεδειμένοι σωστά, πόσο μάλλον όταν ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριό μας αλλά και τους λοιπούς Κυρίους μας που είναι οι αδελφοί μας και οι αδελφές μας. Ούτε ερχόμαστε με φανελίτσες για να δείξουμε την κορμάρα μας ή με στενά να δείξουμε την κορμάρα μας. Ερχόμαστε με σεμνότητα, με φόβο Θεού, με σεβασμό προς το Θεό και προς τα αδέλφια μας. Γιατί τα σκάνδαλα θα έρθουν στην Εκκλησία. Αλλά η Γραφή λέει ουέ εις αυτούς δια των οποίων θα έρθουν τα σκάνδαλα. Και συνεχίζει μάλιστα, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα στην Εκκλησία. Αλλά συμφέρει στον άνθρωπο που θα φέρει σκάνδαλο να τυλιχθεί, να τυλίξει αυτός μια βράχο, ένα μάρμαρο στο κεφάλι του και να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει έναν των ελαχίστων, των πιο αδύνατων αδελφών του. Πόσο μεγάλη προσοχή λοιπόν πρέπει να έχουμε. Έπειτα η ασέβεια μέσα στην Εκκλησία. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού και εγώ μιλάω. Αν περίμενε να τελειώσει. Τώρα που ακούγεται ο Λόγος του Θεού θα μιλήσουμε. Τώρα θα λύσουμε τα προβλήματά μας.
Δεν πιστεύεις ότι εκείνη τη στιγμή σου μιλάει ο Κύριος? Δεν το πιστεύουμε, αδερφοί? Δεν θέλουμε να μας μιλήσει ο Κύριος? Έχουμε άλλα πράγματα πιο σοβαρά να τα λύσουμε στην εκκλησία, αλλά ακόμη χειρότερα στην προσευχή. Μιλάει με προφητικό λόγο ο Θεός. Δέεται ο αδελφός σου, γιατί καίγεται η ψυχή του. Οικετεύουν τα αδέλφια σου, γιατί χάνονται. Και εσύ κουβεντιάζεις τώρα για τη θάλασσα και για τη γειτόνισσα και για τα μαλλιά και δεν ξέρω γιατί άλλο θέμα. Και δεν φοβόμαστε το Θεό? Δεν θυμόμαστε που λέει η Γραφή ότι ο Θεός ξεύρει να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό? Θέλεις δηλαδή να σε αφήσει ελεύθερο ο Θεός, απροστάτευτος στους πειρασμούς του κόσμου τούτου, να σε διαλύσει ο εχθρός? Να μην ξεχνάμε, αδερφοί αγαπητοί, το φόβο του Κυρίου, ούτε στην εκκλησία, ούτε στη σχέση μας με τους αδελφούς μας, ούτε στη σχέση μας με τη γυναίκα μας και με τον άντρα μας, ούτε στη σχέση μας με τα παιδιά μας, ούτε στη δουλειά μας, ούτε στον ύπνο μας, ούτε στο ξύπνιο μας. Μην ξεχνάμε το σέβας, το φόβο του Θεού. Γιατί αν ξεχάσουμε το φόβο του Θεού και αρχίζουμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε, τα προβλήματα θα έρθουν μέσα στο σπίτι μας. Γιατί δεν θα σε ελευθερώνει από τον πειρασμό επειδή δεν είσαι ευσεβής. Και θα δεις τα παιδιά σου να ξεσηκώνονται. Θα δεις τον άντρα σου να λέει παράξενα πράγματα. Θα δεις τη γυναίκα σου να μην σε καταλαβαίνει και να μην την καταλαβαίνεις. Τι θα γίνει? Βαβέλ! Βαβέλ! Ξέρετε τι θα πει Βαβέλ? Να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε προσεκτικοί. Δεν λέω να είμαστε ενδεδειμένοι μορφή ευσεβίας, να είμαστε έτσι και αλλιώς. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι χαρούμενος άνθρωπος. Είναι ευλογημένος, γελάει, δοξάζει το Θεό. Αλλά σέβεται και το Θεό και τους ανθρώπους. Δεν τους πληγώνει, δεν τους πικραίνει, δεν τους σκανδαλίζει. Αν θέλει η εύνοια του Θεού, αλλά όπως μου το φανέρωσε ο Θεός πριν λίγες μέρες, αδερφοί, και τρόμαξα. Μου είπε ένας αδερφός, είχαμε μια συνάντηση στο ίντερνετ και μου λέει ένας αδερφός, σε παρακαλώ να προσευχηθείς να μας μιλήσει ο Θεός σήμερα. Δεν μου το έχει ξαναπεί. Εγώ δεν έδωσα σημασία και λέω εντάξει. Μετά μου το ξαναλέει, κατάλαβες, σου είπα να προσευχηθείς. Πάλι δεν έδωσα σημασία. Μου το είπε τρίτη φορά και ξύπνησα. Λέω τι μου λέει τώρα αυτός? Γιατί που δεν προσεύχομαι. Κάθε φορά τώρα το θεώρησα, αλλά φοβήθηκα. Και πήγα και προσευχήθηκα. Και ο Θεός εκεί με τρόμαξε. Εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χάσω την εύνοια του Θεού και την υγεία μου? Αμέ. Ουοπ. Εδώ τώρα λέω τι λέει, τώρα τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Μέχρι τώρα το έπαιρνα για καλό. Τώρα όμως το πήρα για κακό. Λέω πρόσεχε. Υπάρχει μια ευχή η οποία μπορεί να σταματήσει να υπάρχει. Και ο Θεός θέλει να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά πρόσεξε να ευωδούται η ψυχή σου για να υπάρχει η ευχή του Θεού να ευωδούσε και να υγιένεις. Αν δεν ευωδούται η ψυχή σου, μην περιμένεις υγεία στη ζωή σου. Και αν δεν ευωδούται η ψυχή σου, μην περιμένεις την εύνοια του Θεού. Και πώς ευωδούται η ψυχή μου? Τράβηγε, προχώραγα παρακάτω, Κύριέ μου. Γιατί δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλους μας. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να αρχίσουν να πέφτουν αρρώστιες μέσα στην εκκλησία και θανατικά. Χριστέ μου, λέω, το αίμα σου. Μη σας πω ότι έτρεμα. Γιατί κατάλαβα τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Και λέει, όπως ευωδείται η ψυχή σου, γιατί υπάρχουν 2-3 πράγματα. Το πρώτον, έχεις την αλήθεια και περπατάς την αλήθεια. Το δεύτερον, έχεις την αγάπη και την αποδεικνύεις με τον κόπο σου και με τη θυσία σου την αγάπη για τους αδελφούς. Και δεν είσαι σαν τον διοτρεφή το φιλοπρωτεύοντα, ο οποίος κρίνει, κατακρίνει. Λέτε η ευχή του Ιωάννη, του Λόγου του Θεού και του Θεού ισχύει στον διοτρεφή? Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
ούτε θα ευωδούται, ούτε θα υγιένει. Γιατί με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Αν έχουμε υγεία, το οφείλουμε στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Και η υγεία είναι ένα αγαθό. Αν έχουμε εύνοια Θεού, τον οφείλουμε στον Χριστό. Γιατί αυτός είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όταν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μας, δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί και να αρρωστήσουμε. Το ξέρετε ότι, να το πω πιο σκληρά, συγχωρέστε με, το ξέρεις, αδελφέ, ότι μπορείς να αρρωστήσεις πολύ σοβαρά? Το ξέρεις? Και αν μέχρι τώρα δεν έχεις αρρωστήσει, έχει κάνει χάρη ο Θεός. Γι' αυτό δεν έχεις αρρωστήσει. Το ξέρεις? Ξέρεις τι θα πει βαριά αρρώστια? Γιατί σας το λέω αυτό? Για να τρομάξεις το πως τρόμαξα. Το ξέρεις να χάσεις την εύνοια του Θεού τι σημαίνει? Ό,τι και να κάνεις, να κάνεις άσπρο και να βγαίνει μαύρο. Να σπέρνεις και να μη θερίζεις. Να φυτεύεις και να μην καρποφορεί το δέντρο. Το ξέρεις? Και αν μέχρι τώρα έχεις την εύνοια του Θεού, είναι γιατί είναι η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Όλα είναι αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Χριστό και ευχαριστούμε τον Θεό και της μακροθυμίας του Θεού στη ζωή μας. Είναι αποτέλεσμα της μακροθυμίας Του. Αν σήμερα είμαστε υγιείς, αν σήμερα είμαστε όπως είμαστε, δόξα να έχει το όνομά Σου, Χριστέ μου, που μακροθύμησες μέχρι τώρα για μένα. Αλλά μην το θεωρήσουμε δεδομένο αυτό. Καθόλου μάλιστα μην το θεωρήσουμε δεδομένο. Πρέπει να ευωδούται η ψυχή μας. Και ευωδούται η ψυχή μας, όπως είπαμε, όταν έχουμε και περπατάμε στην αγάπη, στην αλήθεια, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Όταν έχουμε αγάπη και η αγάπη μας αποδεικνύεται με κόπο και με θυσία, όχι με λόγια, αγαπάμε όχι εν λόγο, εν έργο. Και τρίτον, όταν προσέχουμε να μην είμαστε φιλοπρωτεύοντες, μην έχουμε αυτό το φοβερό συνέστημα «εγώ να διακριθώ, είδες τη μάγκα είμαι». Τι είσαι, για πρόσεξε, μη σου βουλώσει η μύτη και δεν μπορείς να αναπνέεις μετά. Σε πιάξει λόξυγκας, έχετε δει ανθρώπους που έχουν λόξυγκα και δεν μπορεί να σταματάει? Δυστυχισμένοι είναι. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ αρρώστια λόξυγκα. Σκεφτείτε να έχεις λόξυγκα τρεις μέρες. Το ότι δεν έχουμε λόξυγκα τρεις μέρες είναι χάρις Θεού. Χάρις, δεν λέω για άλλα πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Όχι φιλοπρωτεύων, όχι να επιδειχθώ. Όχι εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο έσχατος. Δόξα να έχει το όνομά Σου, Κύριέ μου. Για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό λόγω της επίγνωσης της κατάστασής μας, που είναι η ταπείνωση. Η αξία μας είναι μηδενική. Ο Θεός να μας φυλάει. Και το τέταρτο, να προσέχουμε την καλή μαρτυρία, όπως ο Δημήτριος. Να έχουμε καλή μαρτυρία. Και καλή μαρτυρία δίδεται μόνο από τον Χριστό, αδερφοί. Λέει μάλιστα, έχει καλή μαρτυρία και από αυτής της αλήθειας. Και ποιος είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Να σου δίνει καλή μαρτυρία. Δηλαδή να είσαι φως μέσα στον κόσμο αυτό. Να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά σου έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα στον ουράνιο. Να είσαι αλάτι στον κόσμο αυτό. Να τον νοστιμίζεις και να τον, διατηρείς από την καταστροφή. Τέσσερα πράγματα είναι, αδερφοί, που ευωδούται η ψυχή μας. Και τότε έρχεται η ευχή του Θεού. Εύχομαι να υγιένεις. Και μάλιστα λέει, εύχομαι κατά πάντα. Το διαβάσω από μέσα, αδερφοί, γιατί με συντάραξε όταν το διάβασα και το κατάλαβα. Εύχομαι κατά πάντα να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Και θέλουμε να συνεχίζει ο Θεός να εύχεται στη ζωή μας, κατά πάντα να ευωδούμεθα, κατά πάντα να υγιένουμε, όπως ευωδούται η ψυχή μας. Και η εύνοια και η ευόδοση της ψυχής μας εξαρτάται από μας, αλλά ιδιαιτέρως από το Λόγο του Θεού και από τον Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Κοιτάξτε τώρα τι έκαναν ο λαός Ισραήλ. Φώναξε λοιπόν ο Σεδεκίας το λαό
Όμως πριν φτάσουμε εκεί, μην ξεχάσω, αδελφοί, να διαβάσουμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό και είναι στη σελίδα 705, από εκεί που διαβάζαμε, από το Λάμπτα Δέλτα. Αφού του λέει λοιπόν μέχρι και το 3 εδάφιο τις καταστροφές ο Θεός που πρόκειται να κάνει στον Σεδεκία, στο 4 λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το διαβάσουμε. Άκουσον όμως τώρα, αφού του μιλάει ότι και εσύ θα συλληφθείς και δεν θα εκφύγεις από το χέρι του Ναβουγοδονόσορα, εξάπαντος θα πιαστείς και θα παραδοθείς αυτόν, οι οφθαλμοί σου θα δουν τους οφθαλμούς, το στόμα σου θα μιλήσει με το στόμα του και θα εχμαλωτιστείς και θα εξοριστείς στη Βαβυλώνα. Και μάλιστα ο Θεός κάνει πάντοτε πολύ περισσότερα από όσα λέμε. Και ποια είναι αυτά τα περισσότερα από όσα λέμε? Τον συνέλαβε, σκότωσε τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του Σεδεκία ο Ναβουγοδονόσορ, ετύφλωσε αυτόν και τον εξόρισε στην Βαβυλώνα. Όμως το 4 λέει κάτι πολύ σοβαρό. Άκουσον όμως τον λόγο του Κυρίου Σεδεκία βασιλεύ του Ιούδα. Ούτω λέγει ο Κύριος περισσού. Δεν θα αποθάνεις δια μαχαίρας, εν ειρήνη θα αποθάνεις, και εγώ λέω, επειδή το ξέρω, έστω και τυφλός, εν ειρήνη όμως θα πεθάνεις. Και μάλιστα θα κάνουν καύσεις σε σένα όπως κάναν στους πατέρες σου, δηλαδή θα θυσιάσουνε στην κηδεία σου και θα κάνουν καύσεις όπως έκαναν στους πατέρες σου και στους προσγενέστερους βασιλείς τους υπάρχοντας προς σου. Έτσι θα κάνουν θυσίες για σένα και θα σε κλάψουνε και θα πούνε αλίμονο Κύριέ μου που πέθανες, θα κλάψουνε για σένα. Γιατί εγώ ελάλησα τον λόγο αυτό, λέγει Κύριος. Και για να το καταλάβουμε ακόμη περισσότερο, αδελφοί, να πάμε στη σελίδα 702, να διαβάσουμε αυτό το οποίο είχαμε ξαναδιαβάσει πριν λίγες Δευτέρες, Λάμπτα Β κεφάλαιο και 5 εδάφιο, που και πάλι προφητεύει ο Θεός με τον Ιερεμία τον προφήτη εναντίον του Σεδεκία και του λέει 5 εδάφιο. Και θα φέρει ο Ναβουγοδονόσορ τον Σεδεκία εις τη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί εξόριστος στη Βαβυλώνα μέχρι ότου εγώ ο Κύριος επισκεφθώ αυτόν. Άρα δηλαδή ο Θεός και για το Σεδεκία ακόμη έχει ένα ωραίο σχέδιο. Και έχει ένα ωραίο σχέδιο γιατί αν διαβάσουμε, που θα διαβάσουμε, διαβάσαμε και θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε το έργο του Σεδεκία, δεν υπάκουσε, δεν υποτάχθηκε ποτέ, αλλά πάντοτε φώναζε τον Ιερεμία και του λέγε «Πες μου, τι λέει ο Θεός». Είχε ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού. Και όταν έφτανε στο σημείο που του λέγε ο Ιερεμίας «Αυτό λέει ο Θεός και αυτό πρέπει να κάνεις εσύ», ο Σεδεκίας έλεγε «Δεν μπορώ». «Θέλω, αλλά δεν μπορώ, φοβάμαι». Και ο Θεός έβλεπε την καρδιά του. Θα ταλαιπωρηθεί για την παρακοή του, αλλά και θα βρει έλεος στο τέλος και χάρη από το Θεό για την καρδιά του η οποία επιθυμούσε το θέλημα του Θεού. Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, τώρα να είμαστε εμείς εδώ και να είμαστε έτσι, να επιθυμούμε το Λόγο του Θεού, να θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού και να ζητάμε και χάρη, γιατί δεν μπορούμε να το εκτελέσουμε μόνοι μας, να ζητάμε και χάρη από τον Χριστό. Βόηθα μας, Κύριε, να εκτελέσουμε και το θέλημά Σου. Σκεφτείτε τι σχέδια έχει ο Θεός για μας. Για να το πω τώρα πιο ωραία. Σκέψου, αδερφέ, τι ευλογημένο σχέδιο έχει ο Θεός για σένα, αδελφούλα μου, η οποία και ο οποίος έρχεσαι στην Εκκλησία με σέβας και με ευλάβεια για να συναντήσεις τον Κύριο, με φόβο και τρόμο για τη σωτηρία της ψυχής σου και με αγωνία προσευχόμενος και προσευχόμενη να σε καταστήσει ο Χριστός εκτελεστή του Λόγου Του και εκτελεστή του έργου Του. Σκέψου τι σχέδιο έχει ο Θεός για σένα στο μέλλον. Γι' αυτό μας παρακαλεί ο Θεός. Γι' αυτό μας φωνάζει ο Θεός. Γι' αυτό μας ζητάει ο Θεός με τέτοια υπομονή. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Ελάτε όλοι, όλοι οι αδύναμοι, οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, που δεν αντέχετε, που αποκάματε, που δεν έχετε άλλες δυνάμεις. Ελάτε σε μένα. Και εγώ
θα σας αναπαύσω και θα σας διδάξω να γίνετε πράοι και ταπεινοί, πράις και ταπεινοί καθώς είμαι εγώ. Και τότε εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Και τι σημαίνει ανάπαυση στην ψυχή σας? Ευτυχία. Ποια είναι η ειρήνη του χριστιανού, αδερφοί? Η ευτυχία του χριστιανού είναι τα λεφτά? Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Η ειρήνη του Θεού και η επάρκεια αυτάρκης. Να μην μου λείπει και να έχω αγωνία. Θα έχω αύριο να ταΐσω το παιδί μου. Θα έχω αύριο να φάω. Αυτό δεν είναι ευτυχία. Ευτυχία είναι να έχω ειρήνη στην καρδιά μου και τον άρτον ημών των επιούσιων να μου τον εξασφαλίζει ο Θεός. Να μην μου λείπει. Αυτός είναι ευτυχισμένος. Αυτός είναι ευλογημένος. Και χάρηκα, αδερφοί, όταν διάβασα ότι ο Σεδεκίας, επειδή είχε αυτή την καρδιά, την παράβαση μέσα του, την ανομία, το φόβο που τον οδήγησε, το φόβο των ανθρώπων που τον οδήγησε σε παράβαση, αλλά είχε μέσα στην καρδιά του το ενδιαφέρον του Λόγου του Θεού. Και λέω, Κύριε μου, σε παρακαλώ, κάνε μας μια τέτοια εκκλησία που να έχουμε την αλήθεια και να ζούμε στην αλήθεια, που να έχουμε αγάπη όχι εν λόγω αλλά εν έργο, που να έχουμε ταπείνωση και υπακοή για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό και να ζητάμε από το Θεό καλή μαρτυρία, να είμαστε φως και αλάτι. Σκέψου, αδερφέ μου και αδερφούλα μου, μικρέ, μεγάλε, όποιος και να είσαι, σκέψου τι ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός για σένα. Αλλά όταν είμαστε αδιάφοροι, όταν δεν λογαριάζουμε, δεν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού, με μία λέξη είμαστε ασεβείς. Κηρύττει το Λόγος του Θεού και εμείς παίζουμε με το κινητό. Τι λέτε? Γίνεται προσευχή, μιλάει ο Θεός και εμείς καθόμαστε και κουβεντιάζουμε για τις διακοπές μας με τον αδερφό μας. Τι λέτε, αδερφοί? Χαίρετε ο Θεός ή λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο? Ο Θεός να μας φυλάξει σε αυτή την ευσέβεια, σε αυτή τη σοβαρότητα, σε αυτή την αρτιότητα της πνευματικής μας υπόστασης. Αλλιώς είμαστε παιδιά, μωρά στο πνεύμα. Δεν είμαστε μωρά στην καρδιά. Νήπια στο πνεύμα είμαστε. Δηλαδή άφρονες, ανόητοι. Θέλουμε να πάμε μια εκδρομή. Αφιέρωσε έτσι στο Θεό. Ποιος σου είπε να μην πας? Αλλά μην τη βάζεις πάνω από το Λόγο του Θεού, από τη φωνή του Θεού, από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Θα πάμε, δεν θα μας στερήσει ο Θεός. Όλα θα μας τα φροντίσει ο Θεός. Δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο. Δεν είδα εγκαταλελειμμένο το δίκαιο. Το δίκαιο. Και ποιος είναι δίκαιος? Ο δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν αποφάσισε, θα κάνω άφεση. Πήρανε λοιπόν απόφαση, εντάξει, χαρά, δοξολογία, ο βασιλιάς, οι άρχοντες, οι ιερείς, οι προφήτες, οι λεβίτες, ο λαός, όλοι, θα κάνουμε άφεση, θα διώξουμε όλους τους δούλους. Και τους έδιωξαν. Την άλλη μέρα όμως πάνε στα χωράφια τους, τώρα ποιος θα οργώσει? Α, δεν έχουμε δούλους. Α, τώρα είναι δύσκολο. Γιατί όταν κάνεις το θέλημα του Θεού έρχονται δυσκολίες. Είναι εύκολο να πεις θα κάνω άφεση, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις τη δουλειά του δούλου. Δύσκολο. Τώρα είναι εύκολο να λέω αγαπάω τη γυναίκα μου, αλλά είναι δύσκολο όταν έρθει η ώρα να τη βοηθήσω. Αυτό σας το λέω εκ πείρας. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να πάω να πλύνω τα πιάτα. Βρε παιδί μου, θα τα σπάσω, λέω. Δεν αστείευομαι. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να μάθεις να το κάνεις για να έχεις την εύνοια του Θεού. Είναι δύσκολο όταν θα σου πει ο άντρας σου, είμαι κουρασμένος, πάμε να κοιμηθούμε, και εσύ θες να πας σε εκδρομή, να πεις ό,τι θέλεις άντρα μου, πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Είμαι στενοχωρημένος. Δεν θα πάμε που μου είχες πει για μπάνιο, τώρα θα πάμε. Όχι έτσι, αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αφού δεν έχει λεφτά. Αφού περίμενε ότι θα βγάλει λεφτά και δεν τα κατάφερε να βγάλει. Μην τον σκάς τον άνθρωπο. Μην τη σκάς τη γυναίκα.
Δώσε της χαρά, αδερφέ. Δώσε χαρά. Τους ελευθέρωσαν, αλλά δυσκολεύτηκαν να κάνουν τις δουλειές τους. Τις δουλειές των δούλων. Και είπαν, άντε που θα κάνουμε άφεση. Παίρνουν λοιπόν πάλι τα χρέη και λένε, έλα εδώ, άλλαξα γνώμη, μου χρωστάς. Σου χρωστάω, αλλά μου κάνεις άφεση. Τι άφεση, μωρέ, έλα εδώ, τώρα δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτά που έκανες εσύ. Έλα να δουλέψεις ξανά. Και ο ένας με τον άλλον κάνανε το ίδιο. Δηλαδή, άρχισαν να εξουσιάζουν τους αδελφούς τους. Και για να το πούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, άρχισαν να κατεξουσιάζουν οι άντρες τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άντρες, τα παιδιά τους γονείς, ο αδελφός τον αδελφό, η αδελφή τον αδελφό. Υπήρχε ανάγκη στον αδελφό αυτόν, δεν βαριέσαι τώρα. Εγώ έχω 100 ευρώ, αν δώσω τα 50, με τα 50 δεν μου φτάνουν. Αλλά ο άλλος δεν έχει ούτε 50. Ούτε 10 δεν έχει. Ούτε 5 δεν έχει. Ναι, αλλά θα μου λείψουνε. Δεν θα σου λείψουνε. Θα στα αναπληρώσει ο Θεός. Δοκιμάζει την καρδιά σου ο Θεός τώρα. Θα μου πεις, οικονομικό είναι το θέμα. Όχι, αδερφοί. Και θα σας πω κάτι, το οικονομικό είναι το λιγότερο. Είναι ουσιαστικό το θέμα. Απολύτως ουσιαστικό το θέμα. Κλαίεται με τα κλαιόντων. Βλέπεις την αδερφή ότι είναι απαρηγόρητη. Πήγαινε προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός ένα λόγο παρηγοριάς. Επειδή είσαι εσύ παρηγορημένος, δεν θέλει παρηγοριά ο άλλος. Βλέπεις ότι ο αδερφός είναι στενοχωρημένος. Δεν λέω ο άντρας μας και η γυναίκα μας. Εντάξει αυτό. Τον αδερφό μας. Είναι απαρηγόρητος. Καίγεται. Πήγαινε προσευχή σου να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για την παρηγοριά του, για την ενίσχυσή του. Αλλά μ' αρέσει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχω, λέει, κανέναν άλλον ισόψυχο, Τιμόθεε, παρά μόνο εσένα. Και το εξηγεί και πάντοτε με συγκλώνιζε και ακόμη με συγκλονίζει. Γιατί, Κύριε, δεν έχεις, γιατί δεν έχεις κανέναν άλλον ισόψυχο, γιατί πάντες, ακούτε, επειδή πάντες ζητούσε τα εαυτών, ουχή τα του Ιησού Χριστού. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι ζητάς, τα δικά σου ή του Χριστού? Και το Χριστό πώς θα τον διεκδικήσω να του ζητήσω? Στον ελάχιστο αδελφό σου? Στο πρόσωπο του ελάχιστου αδελφού σου κατοικεί ο Χριστός. Αλλά όλοι, λέει, ζητάνε τα δικά τους. Πως αυτοί θα περάσουν καλά, πως αυτοί και οι άλλοι. Εντάξει, ο Θεός θα με ρυμνήσει. Όχι. Όχι ο Θεός. Εσύ θα με ρυμνήσεις. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτά που μπορεί να κάνει, που δεν μπορεί να κάνει ο Χριστός, μπορεί να τα κάνει η Εκκλησία. Και αυτά που δεν μπορεί να κάνει η Εκκλησία, μπορεί να τα κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Αυτά που δεν μπορώ να κάνω εγώ στο σπίτι μας, τα κάνει η Άννα. Και αυτά που δεν μπορεί να κάνει η Άννα στο σπίτι μας, τα κάνω εγώ. Γι' αυτό μας έκανε ο Χριστός ένα. Ένα. Αλλά πρέπει να το ξέρω αυτό. Η Εκκλησία έχει σπλάχνα. Ο άντρας έχει σπλάχνα. Η γυναίκα έχει σπλάχνα. Τι σπλάχνα? Σπλάχνα Χριστού. Και μην νομίζουμε από την άλλη περίπτωση ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε. Όποιος νομίζει ότι θα τα καταφέρει μόνος του, κάνει μεγάλο λάθος και έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου. Και μάλιστα έρχεται ο Χριστός και λέει, χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Και πώς θα κάνω με σένα, Κύριε? Έχεις τόσα αδέλφια. Και το τονίζω και το φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Μη φοβάσαι, αδερφέ, δεν είσαι μόνος. Έχεις πρώτον το Χριστό και δεύτερον μια ολόκληρη εκκλησία δίπλα σου. Και μάλιστα όχι μια εκκλησία κοσμική και ανθρώπινη, αλλά μια εκκλησία του Χριστού, με σπλάχνα Χριστού. Και αν κάποιος ή κάποια ή κάποιοι δεν έχουνε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει εκκλησία. Εάν εγώ ξεπέσω και χάσω την αγάπη μου, δεν σημαίνει ότι η εκκλησία δεν έχει αγάπη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας. Ελεείται κάνοντες διάκριση. Γι' αυτό ποτέ, αδερφοί αγαπητοί, μην πάμε να ζητάμε ο ένας από τον άλλον. Δεν αρέσει στο Θεό. Υπάρχει η Εκκλησία
Και αν η Εκκλησία δεν συμπεριφερθεί καλά, τότε θα επέμβει ο Χριστός και θα συμπεριφερθεί καλύτερα. Ό,τι ανάγκες έχουμε, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Θέλω να προσευχηθείτε, αδερφοί. Αυτό κάνουμε κάθε φορά και διαβάζουμε αιτήματα. Φέρνουμε στην Εκκλησία και η Εκκλησία στο Χριστό. Οι δούλοι απελπίστηκαν. Μα δεν με άφησε την περασμένη εβδομάδα ελεύθερο. Σ' άφησα ελεύθερο, αλλά σε ξανακάνω σκλάβο μου. Δηλαδή, ήμουνα καλός για μια εβδομάδα, τώρα έγινα χειρότερος. Κάτσε, βρε αδερφέ. Κάτσε, βρε αδερφέ. Είσαι καλός σύζυγος για μια εβδομάδα. Και τώρα έγινες χειρότερος. Έγινες καλή σύζυγος για 10 μέρες και τώρα έγινες χειρότερη. Έγινες καλός αδελφός για 1 μήνα και τώρα έγινες χειρότερος. Και έρχεται ο Θεός και λέει, επειδή εγώ σας έδειξα την οδό της ευλογίας και εσείς αρχίσατε να προχωράτε και χάρηκα και αποφάσισα να σας ευλογήσω, αλλά στο δρόμο στρέψατε και ξαναγυρίσατε στα ίδια, πάει η εύνοια του Θεού, πάει η υγεία. Εγώ κάνω άφεση τώρα και στην πείνα και στη μάχαιρα και στο θάνατο. Και όλα τα κακά έρχονται σε αυτόν που μετανοεί ψεύτικα. Και θα το πω μια φορά ακόμη. Είναι ο ενθουσιώδης χριστιανός. Ο χριστιανισμός δεν είναι ενθουσιαστικό κίνημα. Ο χριστιανισμός, αδερφοί αγαπητοί, είναι κοινωνικό, πραγματικά κοινωνικό, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, συνάθροισμα ανθρώπων από όλες τις τάξεις, από όλες τις ηλικίες. Έχουμε ένα κοινό μόνο ένα κοινό έχουμε, την αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Αν χάσουμε αυτό το κοινό, την αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει, τότε ο ένας θα τρώει τον άλλον, ο ένας θα αφρίζει τον άλλον, ο ένας θα καταδικάζει, θα κατακρίνει, θα τσακώνεται. Δεν θα μπορούμε να ησυχάσουμε. Ένα πράγμα μας σώζει. Η αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Μην το χάσουμε, αδερφοί, αυτό. Μην το χάσουμε. Αυτό θα πει ευωδούται η ψυχή μας. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Και θέλουμε να είναι μαζί μας ο Χριστός. Αλλά όχι μόνο με μένα. Και με σένα θέλω να είναι ο Χριστός. Και με σένα θέλω να είναι ο Χριστός. Δεν θέλω μένα να ευλογεί ο Χριστός. Εσένα πιο πολύ. Και εσένα πιο πολύ. Και όλους σας πιο πολύ. Και μέσα στην ευλογία που θα έρχεται για σας, θα ευλογούμε κι εγώ. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι το ευωδούται η ψυχή μας. Μην το χάσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν λέω ότι δεν θα το χάσουμε, αλλά και όταν το χάσουμε, άμεσα να μετανοούμε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι αυτόματη μετάνοια. Αυτόματη. Πω, πω τι έκανα. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Πώς το έκανα αυτό. Συγχώρεσέ με, Χριστέ μου. Το αντίθετο. Καλά του έκανα. Καλά του έκανες, να δεις τώρα τι θα σου κάνει εσένα ο Κύριος. Και μάλιστα όχι ότι ο Χριστός είναι εκδικητής, αν και γίνεται. Αλλά θα χάσει την ευνοιά του. Θα χάσει την φροντίδα της υγείας σου. Ενώ στο λαό Ισραήλ τι έλεγε, εγώ είμαι ο θεραπεύων εσέ. Εγώ μετατρέπω την κατάρα σε ευλογία. Εγώ είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Και εμείς λέμε όλοι μας, αμήν Κύριε, αμήν Χριστέ μου.